Σας κάλεσα σε μια, ας πούμε, έκτακτη συνέντευξη τύπου, ξεκινώντας από ορισμένα πράγματα που, στα οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Όργους Μυκηνών, ο Δημήτρης Οκαμπόσος, το Σάββατο το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι της Πελοποννήσου, το οποίο δυστυχώς δεν παρευρίσκεται κιόλα σήμερα εδώ, αλλά αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Εγώ, όπως πάντα, καλώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλες μου τις συνεντεύξεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σε αυτή τη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Δήμαρχος Όργους Μυκηνών, ο Δημήτρης Οκαμπόσος, ξαναέβαλε με το γνωστό λαϊκίστικο δικό του τρόπο τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν οι εχθροί της πόλης. Η Περιφέρεια, ο Χιβηδόπουλος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι προέρχονται από το Δήμο Άργους, έλκουν καταγωγή από το Άργος, δηλαδή η κυρία Παναγιωτοπούλου, η συνάδελφη κυρία Παναγιωτοπούλου, ο κύριος Σιδέρης και ο κύριος Στεφανόπουλος. Σε αυτούς κυρίως αναφέρθηκε ο κύριος Καμπόσος το Σάββατο βράδυ. Μου προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ειδικά, ξέρετε, το Σάββατο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι μια μέρα δημοσιογραφικά, να την πω, νεκρή. Και μάλιστα σε μια ημέρα που στη διπλανή πόλη γινόντουσαν δύο πολύ μεγάλα γεγονότα. Πρώτον ήταν η λήξη του Φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων, η οποία ξεκίνησε από το Άργος και φιλοξένησε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή, με συνδιοργανωτή και εμάς. Και βεβαίως το γνωστό σαλόνι του Γιώτινγκ, που αντί να αφυπνίσει και το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών για το πόσο δημιουργεί μια νέα οικονομία στην περιοχή, γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή το Άργος βουλιάζει. Τον άφλιο βουλιάζει. Ενώ αντιθέτως είναι αδύνατο να έχει την ίδια κίνηση στο Άργος, για να μην πω ότι δεν έχει κίνηση. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς θα αναπτύξουμε ολόκληρη την περιοχή, γιατί εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση όλων των δημοτικών αρχών για αυτό το ζήτημα, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Απλά ορισμένοι, όπως ο Δημήτρης, το θυμούνται αλλά καρτ. Δηλαδή, όποτε θεωρούν ότι πρέπει να μας κάνουν επίθεση, δεν θυμούνται ότι έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά πράγματα. Θυμούνται μόνο ότι πάμε να του πάρουμε το παιχνίδι από τα χέρια, ξεκινώντας από το ζήτημα των σκουπιδιών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να βάλω ένα ζήτημα που να το ξεκαθαρίσω. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να μιλάει επαξιωτικά για την τιμή και την υπόλοιψή μου. Όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι ήταν φίλος μου, είτε εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο δήμο της περιοχής, θα πρέπει να κάθεται να το σκεφτεί αυτός για τον τρόπο με τον οποίο θα το σκεφτεί. Λοιπόν, ο Δημήτρης Οκαμπόσος είπε, σας διαβάζω αποσπασματικά μία φράση. Καταρχήν, προσπάθησε να συνδέσει εμένα και τους συναδέλφους μου με τα συμφέροντα. Αυτή είναι ο γενικός πολιτικός όρος. Υπάρχουν όμως και ειδικότερα ζητήματα. Σας λέω για παράδειγμα ότι σε κάποια φράση του, σε συγκεκριμένο λεπτό, το οποίο θα σας πω και τι θα κάνω, λέει ότι τους έστειλε ο κόσμος εμάς, έχει πει πριν ποιοι είμαστε, είπα αυτοί ποιοι είμαστε, για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του, και αυτοί πήγαν εναντίον του λαού και υπέρ των συμφερόντων μιας εταιρείας. Ο Χιβηδόπουλος, αγαπητοί κύριοι, υπάλληλος ή εκπρόσωπος συμφερόντων μιας εταιρείας δεν είναι. Δεν ήταν και δεν πρόκειται να γίνει. Ο Χιβηδόπουλος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Είτε πριν μπει στην πολιτική, είτε πριν μπει στα αξιώματα, είτε τώρα που βρίσκεται στα αξιώματα και είναι ο ίδιος. Καυχαίμαι γι' αυτό. Χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου για να μετακινούμε. Κινούμε μόνο με το αυτοκίνητο, μόνο για υποθέσεις της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας. Δεν θα δείτε ποτέ παρκαρισμένο έξω από το σπίτι μου αυτοκίνητο με κόκκινες πινακίδες, γιατί δεν υπάρχει, δεν το οδηγώ, ενώ μπορώ να το οδηγώ. Για να τελειώνουμε λοιπόν με ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και για διάφορα άλλα που είπε, τα οποία είναι φυσικά απομαγνητοφωνημένα, την Τετάρτη το πρωί, γιατί αύριο είναι η Πρωτομαγιά, θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, μήνυση και αγωγή. Εάν η δικαιοσύνη με δικαιώσει, τα χρήματα από την αγωγή θα διατεθούν στο φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου Πέτρου, γιατί στο Άργος υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά λέγοντας λίγα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαντώνται πολιτικά και αυτό θα κάνω τώρα, υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα που μας ξεπερνούν, θίγουν την τιμή και την υπόλοιψή μας, θίγουν την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το αύριό μας, και σε αυτό υπάρχει μόνο μία απάντηση, η δικαιοσύνη. Εκεί θα τα πούμε στα όργανα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Ο κ. Καμπόσος μίλησε για την ανάπλαση. Εγώ, όπως γνωρίζετε, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι ενάντια σε καμία ανάπλαση, καμία πρόταση, σε καμία οραματική σχέση με την πόλη. Όμως οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται στη ζωή της πόλης, και η ανάπλαση, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση στη ζωή της πόλης, κρίνεται καθημερινά. Και δεν κρίνεται μόνο από εμένα, και μιλάω ως πολίτη. Δεν μιλάω ως αντιπεριφερειάρχη. Μην ξεχνάτε ότι είμαι πολίτης της πόλης του Άργους. Είμαι δημότης. Μπορώ λοιπόν να την κρίνω όπως μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε. Μπορεί να την κρίνει οι μαγαζάτορες, δηλαδή ανέβηκε η εμπορική κίνηση της πόλης.
ή δεν ανέβηκε. Ανέβηκε ή έπεσε. Και αν έπεσε, γιατί έπεσε. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να τα ψάξει και η Δημοτική Αρχή και εμείς οι δημότες. Και βεβαίως κανένας δεν μπορεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να εκφραζόμαστε ακόμα και δημόσια. Εγώ προσωπικά για την ανάπλαση δεν έχω εκφραστεί ακόμα, διότι θεωρώ ότι μια ανάπλαση κρίνεται σε ένα βάθος χρόνου, αναπνέει μαζί με την πόλη και δημιουργεί ή κόβει προβλήματα. Κατ' εμένα αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα, και είναι η πρώτη φορά που λέω αυτό, δεν είναι ενθαρρυντικά από την ανάπλαση. Από εκεί και πέρα θα επανέλθω σε άλλους χρόνους για αυτό το ζήτημα. Να πούμε όμως για την ανάπλαση ότι ξαφνικά η ανάπλαση είναι έργο μόνο της Δημοτικής Αρχής. Είναι υπευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής. Και βεβαίως και πολύ καλά έκανε και το έφερε. Όμως μην ξεχνάμε ότι παραμονές των προηγούμενων εκλογών ο Πέτρος Στρατούλης έσκυψε πάνω από την ανάπλαση. Την ενέταξε με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Βοήθησε να διορθωθούν και περίμενε να διορθωθούν πράγματα για τη μελέτη. Και αν θυμάστε, υπήρχαν και αντιδράσεις άλλων Δήμων που παραμονές των εκλογών ένα τόσο μεγάλο έργο δόθηκε στο Δήμο Άργος Μυκηνών. Άρα η περιφέρεια ήταν δίπλα. Όπως δίπλα ήταν στα σχολεία. Τα δύο σχολεία που αναφέρει ο Δημήτρης ο Καμπόσος και βεβαίως είναι έργο του Δήμου Άργους Μυκηνών, το οποίο όμως εντάχθηκε στο πρόγραμμα της περιφέρειας και για το οποίο η διαχειριστική μας αρχή και περίμενε και βοήθησε. Και κατάφερε να ενταχθούν τα δύο έργα με την απέτηση του Πέτρου Τατούλη και όχι διεκπεραιωτικά, όπως είπε σήμερα σε άλλη συνέντευξή του ο κύριος Δήμαρχος. Δεν είναι διεκπεραίωση, είναι ευθύνη η υλοποίηση του προγράμματος στον Περιφερειάρχη. Αντίθετα, δεν κατάφερε η Δημοτική Αρχή να διορθώσει προβλήματα μελετητικά στο Μουσικό Σχολείο, το έχουμε ξαναπεί, το οποίο γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί στο υπάρχον πρόγραμμα και υπάρχει δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα ενταχθεί και μαθαίνω ότι τροποποιήθηκαν, λύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συνεργασία. Όποιοι την αντιλαμβάνονται, την αντιλαμβάνονται. Όποιοι δεν την αντιλαμβάνονται, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αναφέρθηκε στο φυσικό αέριο. Έχω άποψη για το φυσικό αέριο, αγαπητοί κύριοι. Έχω άποψη για το φυσικό αέριο και τη λέω δημόσια και στους δημότες. Το φυσικό αέριο με πρωτοστατώντα το Δήμαρχο, το είπε άλλωστε Πολάκης και στη μία συνέντευξη και στην άλλη, κατάφερε τη μεταφορά του αγωγού μακριά από την πόλη. Αυτό είναι καλό για την πόλη. Ποιος το είπε? Ακούγοντας φίλους του, δεν το είπα εγώ, αυτός το είπε, φίλοι μου που ήρθαν και μου είπαν να μην διαμελιστεί ο κάμπος, πήραμε το φυσικό αέριο και το πήγαμε κάποια χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Το αποτέλεσμα, η πόλη δεν έχει φυσικό αέριο, δεν θα έχει στο επόμενο διάστημα φυσικό αέριο και να δούμε πότε θα υπάρξει η οικονομική δυνατότητα να έχει φυσικό αέριο. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της περιοχής, για τις επιχειρήσεις και τις καλλιέργειες. Κόμενες λοιπόν οι πλακίτσες για το φυσικό αέριο. Ο Χιβιδόπουλος είχε άποψη, την είπε δημόσια στο τραπέζι με τη ΔΕΣΦΑ και εδώ που βρισκόμαστε και στην Τρίπολη που έγινε σύσκεψη και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος που έγινε σύσκεψη. Είναι η ίδια η άποψή μου. Για μένα έπρεπε με διορθώσεις να περάσει δίπλα στην πόλη. Εάν ρωτήσετε σήμερα τους αγρότες για αυτό το πράγμα, θα σας πούν διαφορετικά πράγματα. Θα σας πούν ότι πλανεύτηκαν από κάποιους που δεν το μετέφεραν καλά. Δεν εννοώ τον Δήμαρχο, για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θεωρώ ότι πλάνεψε τους. Λοιπόν, σκουπίδια. Ο Δήμαρχος Άργους επιμένει να μας κατηγορεί για την ανάληψη ευθύνης που πήραμε. Λέει νούμερα τα οποία δεν υφίστανται ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. 29 και 45, 100, 90, 95, 105. Είναι μια δημιουργική αριθμητική. Μπερδεύτηκα λόγω της ιδιότητάς του για τη γυμναστική. Η οποία δυστυχώς κάθε μέρα φεύγει. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Στη σημερινή συνέντευξη ανέφερε για πρώτη φορά ότι ο εργολάβος, αυτός ο τρελός εργολάβος, το είπε και στις δύο, που χτύπησε το έργο 50% και το πήρε της ενδιάμεσης διαχείρισης. Και να είμαστε ξεκάθαροι, άλλο η ενδιάμεση διαχείριση, άλλο η ολοκληρωμένη διαχείριση. Άλλο τα βότσαλα, άλλο η θάλασσα. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο εργολάβος είπε σήμερα ότι έφερε μια συμπληρωματική σύμβαση. Δεν είπε ότι η συμπληρωματική σύμβαση αυτή είναι 35% της συνολικής συμβάσεως. Και δεν είπε βεβαίως ότι αρχικά το ελεγκτικό συνέδριο την απέρριψε, βάζοντας το σκεπτικό του ότι αυτό θα έπρεπε να τα έχει δει η μελέτη. Εδώ λοιπόν δικαιωνόμαστε. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει το ελεγκτικό συνέδριο στην ανάκληση. Εγώ μπαίνω στην ουσία. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών στην ενδιάμεση διαχείριση έδωσε μία εργολαβία με χι ποσό και πριν ακόμα ο εργολάβος μπει μέσα έφερε συμπληρωματική σύμβαση και ΑΠΕ κατά 35% παραπάνω. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν αυξάνει την τιμή. Αυτό το 35% δεν μας είπε τίποτα γι' αυτό ο κύριος Δήμαρχος. Πού θα είναι αυτά τα λεφτά? Και από το κράτος να είναι, η τιμή αυξάνεται.
από όπου και να είναι, που δεν είναι από το κράτος, στο λέω ότι όταν υπογράφει μια συμπληρωματική σύμβαση και είπε και κάτι άλλο. Λέει τη συμπληρωματική σύμβαση την έφερε ο ανάδοχος. Όχι, αγαπητοί φίλοι. Τη συμπληρωματική σύμβαση την φέρνει ο ανάδοχος και την αποδέχεται ή δεν την αποδέχεται ο κύριος του έργου. Άρα, εφόσον την αποδέχτηκε ο κύριος του έργου και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για αυτό το θέμα, αναρτημένες στο διάβγεια, ζήτησε αυτό το πράγμα από το ελεγκτικό και το ελεγκτικό δεν δέχτηκε αυτό το πράγμα. Και έγινε προσφυγή, μάλιστα πληρώνοντας αδρά. Αδρά. Υπάρχουν στο διάβγεια αυτά που λέω, δεν το λέω έτσι. Ένα πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας για να παρασταθεί στην ανάκληση. Μένα δεν με ενδιαφέρει η ανάκληση. Μένα με ενδιαφέρει το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, ζητάει 35% συμπληρωματική σύμβαση στην προσωρινή, τονίζω, διαχείριση. Εμείς λοιπόν για αυτό το πράγμα έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, έχουμε αναλάβει από το 12, για να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, έχουμε προχωρήσει ένα έργο. Το έργο αυτό προχωράει, είναι σύγχρονο. Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορες λάθος κινήσεις τόσο της πολιτικής ηγεσίας όλων των κυβερνήσεων, όσο και της διαφορετικής τάσης των δημάρχων, οι οποίοι μας εξουσιοδότησαν πριν από μερικά χρόνια για αυτή μας την προσπάθεια που πήρε ο Πέτρος Στατούλης και προχώρησε. Και εκεί αρχίζει το παιχνιδάκι. Αυτοί ακολουθούν τα συμφέροντα της Τέρνα. Ο Χιβιδόπουλος, η Παναγιωτοπούλου, ο Σιδέρης, ο Στεφανόπουλος, έφυγε ο Αντωνόπουλος. Τον κύριο Αντωνόπουλο να τον ρωτήσετε εσείς. Τον έχετε ρωτήσει. Δεν ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας γι' αυτό. Έχω ξεκάθαρη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι η πιο σοβαρή στάση για την αυριανή ανάπτυξη της Πελοποννήσου ήταν η στάση την οποία ανέλαβε την ευθύνη ο Πέτρος Στατούλης για να προχωρήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών. Και αυτό εντός του Μαΐου υπάρχουν οι υπογραφές τις οποίες συμφωνεί ο Φόδουσα. Στους δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Φόδουσα, ο κ. Καμπόσος δεν πήγε. Δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι που έχουμε τις εξελίξεις. Και σήμερα βγήκε χθες, το Σάββατο, βγήκε να μας ξανακάνει επίθεση για τα σκουπίδια. Περσινά ξινά στα φύλλα. Καταλαβαίνω την αγωνία του, καταλαβαίνω την ανησυχία του, δεν τη συμμερίζομαι. Δεν με απασχολεί. Έργα δρόμοι. Πάνω στο παραλήρημα λάσπης, το οποίο έριξε προς εμένα και στους συναδέλφους μου, είπε ότι να ασχοληθούμε με τους δρόμους κλπ. Γελάνε και πέτρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι 7 χρόνια αντιπεριφερειάρχης. Το πρόγραμμα που κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, χάρη στην τρομερή προσπάθεια του Πέτρου Τατούλη να εξασφαλίσει πόρους, γιατί το κατάφερε και το καταφέρνει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς παρεμβαίνουμε στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει συγκεκριμένο φεξ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το έχω και στη διάθεσή σας, που λέει συντήρηση των τμήματων που είναι στον αστικό ιστό και ας είναι εθνικό επαρχιακό, άνοιξε εμάς, άνοιξε και στους Δήμους. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε παρέμβει σε πάρα πολλά κομμάτια που είναι αρμοδιότητα του Δήμου Άργους Μυκηνών και καλά κάναμε. Γιατί είναι συνεργασία μας. Η γέφυρα Τσάκοβας δεν ήταν δικό μας αίτημα. Η γέφυρα Τσάκοβας είναι δελεύσιμη. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε γένεια. Συνεργασία. Μας είπε ο Δήμος Άργους Μυκηνών, δεν μπορούμε να την κάναμε. Ο παρακείμενος δρόμος δεν είναι δικός μας. Είναι δημοτικός. Φτιάξαμε. Το Άργος Ναύφλιο δεν είναι όλο δικό μας. Φτιάξαμε. Ο ηλεκτροφωτισμός γίνεται. Τώρα πάμε τον ηλεκτροφωτισμό και κάνουμε συντήρηση οικείο. Φέραμε ηλεκτροφωτισμό μέχρι το Κουτσοπόδι. Φτιάξαμε τις εισόδους που ναι, ήταν σε δικό μας δίκτυο, αλλά πήραμε και κομμάτι το δικό του. Και καλά κάναμε. Αλλά όχι να μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει έργα ή ότι κατασπαταλάμε. Είναι βαριές οι λέξεις. Τα λεφτά στον πολιτισμό. Ας συγκρίνουμε τι λεφτά ξοδεύουμε για τον πολιτισμό συνολικά. Και όταν λέμε ξοδεύουμε για το συνολικά για τον πολιτισμό, προϋπολογισμός της ΚΕΔΑΜ συνολικός. Γιατί εμείς, επειδή δεν έχουμε υπηρεσία για πολιτισμό, πληρώνουμε και τις υπηρεσίες σε αυτό που κάνουμε. Πόσος είναι ο προϋπολογισμός ο φετινός της ΚΕΔΑΜ, που αντικείμενό της είναι κυρίως ο πολιτισμός και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Πόσα λεφτά έχει βάλει κατευθείαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας κάνει ένα άθροισμα στο τέλος και να δούμε ποιος έχει ξοδέψει περισσότερα. Και να σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι οι Δήμοι να ξοδεύουν για τον πολιτισμό. Δεν θα κατακρίνω ποτέ ένα δήμαρχο που ξοδεύει για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός στην Αργολίδα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Και χαίρομαι και είναι τιμή μου που ο Πέτρος Στατούλης, θα το δείτε στο επόμενο συμβούλιο, υιοθέτησε τη λογική που λέγεται δρόμοι πολιτισμού. Γιατί θα είναι δρόμοι πολιτισμού σε όλη την Πελοπόννησο αύριο. Γιατί αυτό που κάνουν οι σύλλογοι εμείς πρέπει να το αναδείξουμε. Γιατί αυτό που κάνουν οι ερασιτέχνες πρέπει να το αναδείξουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε εμάς. Και όχι μόνο σε εμάς, και στους Δήμους. Οι σύλλογοι. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ας τελειώσει πλέον αυτό το παραμυθάκι. Το κρίνει ο λαός. Το είπε πολλάκι σου Δημήτρης ο Καμπόσος. Κάθε μέρα μας κρίνει ο λαός. Λοιπόν, κόμματα. Κόμματα.
Στη σημερινή συνέντευξη είπε ότι εγώ αβαντάρω κάποιον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Ψέματα. 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 Και να εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί επειδή εγώ έχω προέλθει από τα κόμματα, πολλάκις κάποιοι τους αρέσει να με λένε και παιδί του κομματικού σωλήνα σε αυτό. Εγώ σέβομαι τη λειτουργία των κομμάτων. Δεν έχω συμμετάσχει και δεν έχω μπει, δεν έχω εμπλακεί σε καμία πολιτική διαδικασία κόμματος έξω από αυτό που υπηρέτησε και υπηρετώ όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι το κάνουν. Εγώ δεν το έκανα. Άλλοι μπήκαν στις εξωκομματικές διαδικασίες, για παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ, και πήγαν και ψήφισαν όντας μέλη άλλου κόμματος. Εγώ δεν το έκανα. Και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Όλοι γνωρίζουν τη διαδρομή μου, την αφετηρία μου και το ποιος είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι πολίτες γνωρίζουν ότι στην αυτοδιοίκηση το πρώτο πράγμα που κατοχύρωσα στα 20 χρόνια που την υπηρετώ, γιατί μπήκα στην αυτοδιοίκηση το 1998 στις εκλογές ως νομαρχιακός σύμβουλος, κλείνω 20 χρόνια, την υπηρετώ χωρίς χρώματα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ιδεαλισμούς και με την πόρτα μου ξεκάθαρη, κρυστάλλινη και ανοιχτή σε όλους. Και είναι τιμή μου που το αναγνωρίζει ο κόσμος. Και επειδή εδώ κάποιοι σε προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν πει ότι ο Χιβηδόπουλος φοβάται τον καινούριο νόμο και δεν θέλει να κατέβει περιφερειακός σύμβουλος. Ο Χιβηδόπουλος κατέβηκε νομαρχιακός σύμβουλος με χειρότερες συνθήκες και λόγω ηλικίας πριν από 20 χρόνια. Και ο κόσμος, ο λαός της Αργολίδας, τον τίμησε στις πρώτες θέσεις και τις δύο φορές που κατέβηκε. Ο τελευταίος λοιπόν που φοβάται να κατέβει με σταυρό είμαι εγώ. Και παρακαλώ αυτό να σταματήσουν να το λένε αυτοί που δεν έχουν κατέβει με σταυρό ούτε στον πολιτιστικό σύλλογο της γειτονιάς τους. Όσες φορές κατέβηκαν, κατέβηκαν ως επικεφαλής. Εγώ το έχω κάνει και το ένα και το άλλο. Έχω κατέβει νομαρχιακός σύμβουλος, έχω κατέβει επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας εδώ μετά την τιμή που μου έκανε ο Πέτρος Στατούλης και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές να ηγηθώ του συνδυασμού εδώ και είναι τιμή μου η συνοδοιπορία με έναν συνδυασμό υπερκομματικό με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές στον οποίο καταφέρνουμε και συνεργαζόμαστε για ένα και μόνο λόγο. Για το καλό των πολιτών της Πελοποννήσου, για το καλό των πολιτών της Αργολίδας και φυσικά επειδή μιλάμε για το Άργος, φυσικά και για το καλό των πολιτών του Άργους. Λοιπόν, και κλείνω. Αναφέρθηκε επίσης ο Δημήτρης Καμπόσος στο Χιβηδόπουλος για δήμαρχος. Το ρωτήσανε δηλαδή οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι δεν θα ρωτήσω τον Δημήτρη τον Καμπόσο για τις πολιτικές μου επιλογές, όσο και αν θα το ήθελε πιθανόν. Έχω ξεκαθαρίσει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκαθαρίσω πλήρως και το τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Σήμερα πολλοί πολίτες μου μετέφεραν την επιθυμία τους να διεκδικήσω το Δήμο. Είμαι άνθρωπος που μετράω, ζυγίζω, όχι το προσωπικό μου όφελος. Το προσωπικό μου όφελος θα με έστελνε σε άλλες διαδρομές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Με την ισχύ που έχω με την ψήφο των πολιτών ως αντιπεριφερειάρχης. Θα κάνω αυτό που πιστεύω, γιατί όπως σας έχω πει, ένα ρητό που μου αρέσει και το λέω πάντα, είναι ότι δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Εγώ ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδιο, όπως είπε και ο Καζαντζάκης στην ασκητική. Το ίδιο θα κάνω και τώρα, συζητώντας με τους πολίτες και με τη δικιά σας τη βοήθεια, να είστε βέβαιοι ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν. Ξεκαθαρίζω όμως ένα πράγμα. Είμαστε ελεύθεροι σε αυτή τη χώρα, ακόμα τουλάχιστον. Ο καθένας από εμάς ακολουθεί τις πολιτικές του επιλογές και κρίνεται από τους πολίτες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί κάποιοι που λένε ότι έχουν 50, 60, 70, 80, δεν ξέρω τα 100 πόσο λένε ότι έχουν, φοβούνται άλλες υποψηφιότητες. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Εγώ αν είχα αυτά τα ποσοστά δεν θα φοβόμουν τίποτα. Και κανένα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Θα ήθελα, αν θέλετε, εννοείται ότι θα δεχτώ ερωτήσεις σε οτιδήποτε θέλετε και θα απαντήσω σε οτιδήποτε θέλετε. Κύριε Περιφερειάρχα, πέραν από το κομμάτι το ποινικό αστικό που καταλαβαίνω είναι δικό μέσα δικό σας και ο καθένας που θεωρεί ότι θίγεται για κάτι που κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην δικαιοσύνη. Ακούγοντάς σας τώρα σε αυτή την τοποθέτησή σας, στην απάντησή σας, διέκρινε έναν έντονο
αντιπολιτευτικό λόγο σε επίπεδο Δήμου Άργους Μυκηνών. Έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται ένα δίπολο λοιπόν. Καμπόσος Χιβηδόπουλος. Αναφέρομαι στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Σας ρωτώ ευθέως, αν και είπατε ότι δεν θα αποκαλύψετε ακόμα, θα είναι αυτό το δίπολο που θα μας πάει μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Όχι, να σας πω ξεκάθαρα ότι. Εκλογές, ακούστε, να σας πω ξεκάθαρα. Στο Δήμο Άργους Μυκηνών, μακάρι είτε με το καινούριο σύστημα είτε με το παλαιότερο, εδώ συμφωνώ με τον Δημήτρη τον Καμπόσο, είναι το ίδιο κατ' εμάς. Λοιπόν, το έχει πει άλλωστε και ο Πέτρος Στατούλης αυτό. Να φτιαχτούν όλο και περισσότεροι συνδυασμοί, να κατέβουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και να καταθέσουν το δικό τους όραμα και τη δικιά τους πρόταση για το πώς βλέπουν, όχι το Δήμο Άργους Μυκηνών, όλους τους Δήμους. Αυτό είναι κακό. Είναι δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά εμένα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω παραλάβει και στην εκπομπή σας, το λέω και τώρα, ότι δεν έχω μαλλιάσει τη γλώσσα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Όπως είπατε κι εσείς, βρισκόμαστε 1,5 χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και όλοι μας, όσοι βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο αξίωμα, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικές μας βλέψεις, οι πολιτικές μας φιλοδοξίες, οι απόψεις μας και τέτοια θα κατατίθενται εν καιρό και με βάση τον χρόνο που εμείς θα επιλέξουμε. Το ίδιο κάνει και ο Δημήτρης Καμπόσος. Επιλέγει σήμερα να κάνει μια αντιπαράθεση μαζί μου. Αν θα τον ακολουθήσω ή όχι, θα το δείτε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν. Όχι, εδώ είναι μια υποχρεωτική απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου. Είναι μια υποχρεωτική απάντηση, γιατί έπρεπε να διευκρινιστούν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μας αποκαλεί υπηρέτες συμφερόντων και να μην υπάρχουν απαντήσεις. Όπα. Χωρίς να έχω σε κάθαρα. Να θέλω να κάνω διάλογο. Δεν απαντήσατε μόνο σε, ποιο? Σε ό,τι αφορά την καταγγελία ότι εξυπηρετεί. Απάντησα σε όλα όσα είπε. Αυτά που έχω καταγράψει, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη, όχι. Να τη δείτε. Λοιπόν, θα δείτε ότι αυτά που είπα είναι όλα ένας άξονας πάνω σε αυτά που ανεφέρθη ο Δημήτρης ο Καμπόσος το Σάββατο και είχα σχεδόν ορίσει, είδα όμως ότι ήταν και σε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί στην Αλεξία και στο Βασίλη το Ζώη και απαντάω και σε ορισμένα πράγματα που πρόσθεσε. Είπε τα ίδια, αλλά πρόσθεσε και ορισμένα άλλα πράγματα. Ας πούμε, αυτό περί αβαντάρισμα υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, το είπε σήμερα, δεν το είπε την προηγούμενη φορά. Παίρνοντας λοιπόν αυτά που είπε, θεώρησα σκόπιμα απέναντι στους πολίτες και για να μην δημιουργούνται οι εντυπώσεις ότι ο ένας με μια ξανθόπουλο λογική είναι ο υπηρέτης του λαού και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι κακοί. Συνήθως το πεζοβόγλιες αυτό. Οι κακοί στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το κινηματογραφικό έργο είναι κινηματογραφικό έργο. Εδώ μιλάμε για real politics, μιλάμε για την καθαρή πολιτική και σε αυτή όλοι πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχουν απαντήσεις. Εγώ λοιπόν το σηκώνω το γάντι της απαντήσεις. Όταν θα θίγεται η τιμή μου και η υπόλοιψή μου θα καταφεύγω στη δικαιοσύνη, όταν θα θίγεται η πολιτική μου διαδρομή θα απαντώ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ κύριε. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ. Αναφερόμενος τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο κύριος Καμπόσος, είπατε ότι την Τετάρτη θα πάτε στον εισαγγελέα και θα καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά, μήνυση και αγωγή. Ναι. Και ότι... Μήνυση και αγωγή για την ακριβή. Μηνυτήρια αναφορά δεν υφίσταται από τη στιγμή που καταθέτω μήνυση. Παράφραση. Παράφραση. Ναι. Δική μου. Και ότι τυχόν χρήματα που θα... Αν μου επιδικαστούν από τη δικαιοσύνη. Αν σας εκδικαστούν, θα τα διαθέσετε σε κοινοφελείς σκοπούς. Εάν χάσετε αυτές τις νομικές ενέργειες και δεν κριθεί ένοχος ο κύριος Καμπόσος της κατηγορίας που τα αποδίδεται, τι θα κάνει? Κοιτάξτε να δείτε. Συγγνώμη, όχι, βέβαια. Θα όχι, μιλήσετε. Όχι, θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε να δείτε. Το δεδομένο είναι ότι απάντησα στο πολιτικό μέρος ότι εθίχθην πολιτικά κλπ. Απλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα υπερβαίνει το πολιτικό μέρος και θα πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Εάν η δικαιοσύνη κρίνει, εγώ κάνω τη μήνυση κύριε Δαχούλου, εγώ θα κάνω την αγωγή. Εάν η δικαιοσύνη κρίνει ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που είπε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, θα μείνουμε μόνο στο πολιτικό μέρος. Στο οποίο βεβαίως θα αντιπαρατεθώ πολιτικά, κόσμια και με ευγένεια, με γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι πάρα πολύ καλά ότι και στους υψηλούς μου τόνους ελέγχω πάρα πολύ τον εαυτό μου σε αυτά τα πράγματα. Θα θεωρήσω λοιπόν ότι είναι πολιτική αντιπαράθεσή μας. Δεν θα ζητήσω καμία συγγνώμη. Επί της ουσίας θεωρώ ότι έχω θιχτεί πολιτικά, απλά θεωρώ ότι έχει υπερβεί το πολιτικό, έχει πάει στο προσωπικό, θίγει την τιμή μου, την υπόλοιψή μου και τη διαδρομή της οικογένειάς μου. Και η δεύτερη ερώτηση. Το Σεπτέμβριο του 2017
ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τατούλης, με αφορμή κάποιες πρωτοβουλίες αντιπεριφερειακών, με τις οποίες ήσασταν κι εσείς, είπε δημόσια ότι θα ζητήσω από τους αντιπεριφερειάρχες μου να μου ξεκαθαρίσουν μέχρι τον Οκτώβριο αν θα είναι μαζί μου στις εκλογές. Σας το ζήτησε? Βέβαια. Και τι απαντήσατε? Λοιπόν, ακούστε. Σε μια παράταξη υπάρχει ένας διαρκής διάλογος, και ειδικά εγώ που είμαι πολύ στενός συνεργάτης του Πέτρου Τατούλη, σας θυμίζω ότι στην πρώτη τετραετία ήμουν και αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Ήμουν αναπληρωτής του με δικιά του υπογραφή. Άρα λοιπόν, όπως είπε και εδώ, ανήκω στον πολύ στενό πυρήνα της παράταξης, της οποίας είμαι συνιδρυτής και συνοδοιπόρος μαζί του. Είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν, και πριν ο Πέτρος Τατούλης να το ζητήσει αυτό δημόσια, γιατί το έκανε δημόσια, εγώ να έχω ήδη τοποθετηθεί στον Περιφερειάρχη για συγκεκριμένες απόψεις μου σχετικά με το αύριο, τόσο της παράταξης όσο και το δικό μου. Φυσικά και δεν θα σας πω τι έχω πει με τον Πέτρο τον Τατούλη, αυτό αφορά εμένα και τον Πέτρο τον Τατούλη. Φυσικά και θα σας πω ότι, όπως είπα πριν και στον κύριο Ζώη, όταν θα είναι η ώρα, αυτά θα είναι εντελώς δημόσια. Από εκεί και πέρα όμως, παρά τις προσπάθειες συναδέλφων σας να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ότι εγώ με τον Πέτρο τον Τατούλη είμαστε σκοτωμένοι εντός εισαγωγικών, σας διαβεβαιώ και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξή του, ότι η συνεργασία μας είναι καθημερινή, συστηματική και μόνο στόχο έχει έναν: να πετύχουμε το έργο το οποίο έχουμε βάλει στην Πελοπόννησο. Και αυτό ισχύει και την τελευταία μέρα που θα διακονεύουμε και εγώ και αυτός την περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης, ο Πέτρος Τατούλης, την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, εγώ, στα χρόνια που με έστειλε ο λαός εδώ. Αν κατάλαβα καλά, απαντήσατε στον Πέτρο τον Τατούλη και γνωρίζει ο κύριος Τατούλης την απάντησή σας. Σαφέστατα. Άλλες ερωτήσεις?